Πρόστιμα φωτιά που σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνονται μέχρι και 500% για τους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ετοίμασαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Μεταφορών. Πρόκειται για πρόστιμα που περιέχονται σε 8 νομοσχέδια, τα οποία μετά το νομοτεχνικό έλεγχο αναμένεται να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλούμε για εξώδικες δεσμεύσεις, οι οποίες ουσιαστικά στοχεύουν στο να επενεργήσουν προληπτικά τη διάπραξη οποιοδήποτε τροχαίου αντικείματος. Για κάθε ένα χιλιόμετρο υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, οι παραβάτες θα πληρώνουν, εάν το σχετικό νομοσχέδιο περάσει από τη Βουλή, 5 ευρώ αντί ένα που είναι τώρα. Για παράδειγμα, αν κάποιος τρέχει με το αυτοκίνητό του 130 χιλιόμετρα την ώρα, στο οδικό δίκτυο όπου το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα, θα πληρώσει 150 ευρώ αντί 30 που είναι τώρα. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι οι τιμές να γίνουν πιο αποτρεπτικές από ό,τι είναι σήμερα. Με απότερο βέβαια σκοπό να μειώσουμε τον αριθμό των δυστυχημάτων. Εκτοξεύονται όμως και τα πρόστιμα για οδήγηση χωρίς κράνος και για χρήση κινητού από 85 ευρώ σε 300 και για παράβαση φώτων τροχέας από 85 σε 200 ευρώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, διπλασιάζονται και οι βαθμοί ποινής. Μια από τις πιο σωστές πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι ο διπλασιασμός σχεδόν του προστίμου για στάθμευση σε χώρους αναπήρων από 85 σε 150 ευρώ. Βλέπουμε πολλούς οδηγούς σήμερα να μην νοιάζονται για την επιβολή οποιοδήποτε προστίμου και να οδηγούν είτε κρατώντας, μιλώντας στο τηλέφωνο, να είτε παρά το γεγονός ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Αυστηρότατα πρόστιμα και στους μεθυσμένους οδηγούς. Εάν δεν συλληφθούν για υπερβολική ταχύτητα και διαπιστωθεί ότι τελούν υπό την επίρρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή φυλάκισης μέχρι και 4 χρόνια ή και πρόστιμο μέχρι και 15.000 ευρώ. Τις πρόνοιες των νομοσχεδίων έφερε στο φως η εφημερίδα Φιλελεύθερος.